σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις NoviBet, γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Δυνατό παιχνίδι σήμερα για την development ανάμεσα στους Jackals και τους Sivirians. Καραμάν, development. Λοιπόν, καμιά ερώτηση ποτέ δεν είναι περιττή για να τσεκάρουμε κάτι. Κίτρινα για τους Jackals με μαύρα, μαύρα με κίτρινα για τους Sivirians σε χρώματα Άρη, θα έλεγα, και Άι, καλά. Στα βαθμό πρώτο καλά πήγε από τους Jackals. Τώρα θα δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Δεν δύο. Οι Sivirians με Βασίλη Κόνστα, Κουτσοβασίλη, Βασίλη Νίκο Βασιλείου, Ηλία Φρυδά, Νικόλα Κανικόλα, Σταθιάδη, όχι η Ηλία Σιδόπουλικα δεν είναι, Νικόλα Κανικόλα, Σταθιάδη, Στέφανο, Κωστόπουλο Χωμά, Κόψη Κώστα, Χάρη Πολυνόπουλο, ο οποίος είναι με πολιτικά, Παπαγγέλου Τηλέμαχος και Δωάνης Νικηφόρος, ενώ για τους Jackals, εδώ απαντάει με τον Νικόλα Καρανικόλα, 3-2 οι Sivirians, 3-4 με συγχωρείτε. Ενώ οι Jackals είναι με τους Πευτιτσέλη, Καραμανόλη, Αποστολίδη, Φιλιππίδη, Γκούμα, Καρακόλιο, Τάσκα, Βούλγαρη, Χουρδάκη και Τσιώτα. Θα δούμε σίγουρα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Στον τρίτο πόδο από Αποστολίδη, παλιά καραβάνα, τα γήπεδα. Οι δύο ομάδες θα βασιστούν αρκετά στο ταλέντο κάποιων παιδιών. Στον τρίτο πόδο, να στο χώρο. Γρήγορο και καλάτι. Για τους Sivirians που είναι και αυτοί σκληρά καρύδια. Εδώ έγιναν βήματα και τα χαρά. Οκτώ λεπτά και ένα δεύτερο. Η αναμονή, 5-4 το σκόρο, 8 λεπτά και ένα δεύτερο. Κάποια μικρά θέματα με την στατιστική. 8 λεπτά και ένα δεύτερο για τη λήξη του παιχνιδιού, το πρώτο δεκάλεπτο πάντα. Περιμένουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Salonica Arena Development, Sivirians κόντρα σε Jackals, δυνατό παιχνίδι. 5-4 το σκορ, μπροστά η... Sivirians, οι οποίοι είναι άστοχοι, τώρα θα πάρει το rebound το ματινό Βασίλης Τασκάς, όπως μας μίλησε νωρίτερα. Στην επίθεση Jackals σε ζώνη ουσιαστικά οι Sivirians. Το δύο πόδι από τον Τάσκα, άστοχο. Πέντε τέσσερα το σκορ παραμένει. Τελειώνει ο χρόνος, 10 δεύτερα. Για τους Sivirians, ο Στόπουλος. Θα κάνει κάποια κίνηση, θα κλέψει τα σκάτα της Καλέαμνα εδώ πέρα. Θέλουν να βγουν σε πρωτογενή ευνηδιασμό. Τα καθαρά τα καταφέρουν. Καλή επιστροφή η Sivirians. Πιο πάνω το Φυσέλη και καλάθι. Πέντε-εφτά. Θα δουν τυχερή φάουλα από τους Σιβήριανς, για τους Σιβήριανς. 5-7 πιο κοντά ο Καρανικόλας. Παιχνίδι που άργησε λίγο να ξεκινήσει για τεχνικούς λόγους 6 και 32. Ναι, όχι το 5, το 55. Χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, τις διορθώνω. Η φανέλα του 5 είναι 55. Εντάξει είμαστε. Όχι. Ναι, το 55. Εντάξει. Όχι. Καλή άμυνα από τους Jackals, γκολ από τους Sivirians. Να δες μόνο Μακίε, Καρανικόλας. Να δώσει τον Ιωάννη. Ο οποίος θα πάρει πολλές. Μια δύσκολη προσπάθεια με το νούμερο 91. Άστρο στην πρώτη βολή. Okay. 5-7 το σκορ. Jackals εδώ ψάχνουν κάποιο διάδρομο με τον Βασίλη Τάστα, θα είναι άστοχος. Σε οργανωμένη επίθεση οι Sivirians, οι οποίοι και αυτοί είναι πολύ ψηλά στην βαθμολογία, σε ζώνη με προσαρμογές. Και η Jackals κοστό προσφυρό πότα με καλό, δύσκολο. 8-7. Δύσκολο το καλάθι που έβαλε ο Θωμάς Κωστόπουλος νωρίτερα. Εδώ θα έχει βολές ο Παφτιτσέλης. Άστοχες στην πρώτη βολή. Άλλη μία για τον Γιάννη Πεφτιτσέλη. 8-7 το σκορ. Άλλες δύο, με συγχωρείτε. Άσος και στρις, στον πρώτο ριμπάου. Έτσι όμως, πάρει φάουλ εδώ. Ο Κούμας. Πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι, Σαλονίκα Αρίνα. Sivirians κόντρα στο Jackals, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Πεφτιτσέλης θα ξαναδώσει το Σιβήριο στον Κωστολίδη. Ο οποίος πάτησε και γραμμή. 8-9 όμως στη συνέχεια θα σκοράρουν οι Jackals. Πολύ δυνατή ομάδα και αυτή και οι Sivirians. Με γεμάτους παρούς βλέπω. Το Άνης εδώ θα χάσει φέρνει την μπάλα, κορμιά πέφτουνε. Για την διεκδίκηση της μπάλας και... τους Jackals τελικά. Αναγκαστικό time out για τεχνικό λόγο, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τεχνικά προβλήματα της στατιστικής μας αναγκάζουν να περιμένουμε λίγο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Το σκορ είναι 8-9 μετά από 4 και 26 λεπτά. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Λοιπόν, 8-9, ο αποστολής είναι άστοχος. Λοιπόν, 4-26, 8-10 το σκορ, βραχία και παλίδια τους Jackals. Να το match development. Καρανικόλα θα πάρει το shoot, θα πάρει ωραία την μπάλα, θα το χύσει. Ο Βασίλης Τάσκας θέλει να τρέξει την ομάδα του. Αποστολίδης θέλει να αποστάρει τον αντιπαλό του, δυνατός παίκτης, θα πάρει και το rebound. Δεν δίνει κάτι διαιτητές, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ. Από τον Βασίλη Κόμψα, δεν κράτησε το σταθερό του. Βλέποντας και κάνοντας. Ωραία μια εδώ από τους Sivirians. Αλλαγή για τους Jackals. Σε λίγο. Μαζί μας και ο Ζωγυρλαλάς. 4 λεπτά περίπου για τη λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Έρμπολ εδώ από τον Κώστα Κόψιου. Λοιπόν, 3 λεπτά και 15 δεύτερα. Μπάλα κατεβάζει ο Κουρδάκης. Ωραία κίνηση από τον Τάσκα και καλάθι. Αριστερό τελείωμα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 8-12, μικρό προβάδισμα για τους Jackals, οι οποίοι βέβαια έχουν ευστοχίσει σε περισσότερες προσπάθειες, αλλά είναι πολύ μικρό ακόμα το παιχνίδι σε χρόνο. Τάσκας αλλάζει θέση του φορά, λέμε άστοχος, καλό μπλοκάουτ από τον Κώστα Κόψιου. Θέλω να περάσω την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό, εδώ ωραία συνεργασία. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα για τους Sivirians, μοίρασαν ωραία την μπάλα και το Άνις βρέθηκε φάτσα κάτω με το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Αλλαγή για τους Jackals, μπαίνει ο Φιλιππίδης, βγαίνει ο Χουρδάκης. Δέκα-δώδεκα, 2 και 29 για την λήξη του πρώτου καλέπτου, το οποίο είχε μια σχετική καθυστέρηση, αλλά συμβαίνουν αυτά, η μπάλα είναι για τους Sivirians. Να ξεκάθαρος ο ρεπ, την υπόδειξη του, μπάλα βγήκε από τα χέρια του Κόψου, πέφτει τσέλη στο Φιλιππίδη. Κούμας, Αποστολίδης και Τάσκας, 5 του Jackals. Κωστόπουλος, Δωάνης, Καρανικόλας, Κόψου και Δωάνης, 5 των Sivirians. Ετοιμάζεται και ο τηλέμαχος Παπαγγέλου να πει 2 λεπτά ακριβώς για την πρώτη περίοδο. Γρήγορος ρυθμός. Εδώ θα πάνε σε set επίθεση οι Sivirians. Ωραία κίνηση του Καρανικόλας. Βάζουν αλλαγές και οι Jackals, Βούλγαρης και Καρακόλιος θα μπει. Τάσκας θα προσποιηθεί, θα δώσει το Φιλιππίδη, σου κρύο μόνο νεύστοχο. 12-15. Ακόμα 1 και 20 για την πρώτη περίοδο, με μαύρα κίτρινα. Εδώ πάω και κερδίζει το μαύρα, δεύτερα κίτρινα η Σιβήριας, με κίτρινα και μαύρα πλέον ουσιαστικά οι Jackals. Τρεις αλλαγές για τους Jackals, μία για τους Sivirians. Με γεμάτους πάγκους οι δύο ομάδες, αν και πάλι υπάρχουν απουσίες. Δωάνης θα ευστοχίσει έχουν όμως δεύτερη επίθεση η Σιβηρία Σούτριον πόντο από τον Καρανικόλα, έφτασε το καλή γωνία 16-15. Σεζόν οι Sivirians καλύπτουν τα κενά Κούμας. Βλέπει ωραία τον Καρακόλιο, αυτό το Φιλιππίδη, τελειώνει ο χρόνος. Δύσκολη προσπάθεια, ριμπάουν τον Κωστόπουλο, θα τρέξει ο Καρανικόλας. Θέλουν να βιαστούν οι Sivirians, Δάνης δύσκολο σου, Κούμας, 26 δεύτερα, 3-2. Και όταν θα πάρει την μπάλα θα στοχίσει rebound από τον Παπαγγέλου. Μία επίθεση όλη για τους Sivirians. Ακόμα ένα περίπου 5 δεύτερα τώρα. Ωραία συνεργασία Παπαγγέλου. Ήταν καλό το play όμως, τους καθίστηκαν οι Sivirians, λήξη πρώτου δεκαλέπτου. 16-15 σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάλα είναι για τους Sivirians, οι οποίοι γύρισαν το προβάδισμα που χάνανε και προηγούνται τώρα με ένα. Έχουν και την μπάλα. Καρανικόλα, Σκόπτσιου, Κωστόπουλος, Παπαγγέλου και πέρασε και ο παίκτης το νούμερο 9. Εκταθιάδης, δεν άλλαξαν σύνθεση οι Jackals σε ζώνη, εδώ θα κόψει ο Βουλγαρής από τη καλή αμυνά, αλλίωσε την μπάλα και θα πάνε σε επίθεση οι Jackals, οι οποίοι δεν έχουν επιτεθεί καλά στην τελευταία περίοδο. Φιλιππίδης ο τριοφόντος, φάουλ. Εντάξει, υπάρχουν δυνατά μακράσμα, δεν είναι αυτό, δε. Μπάλα είναι απ' έξω, με τον Καρακόλιο. Θα παίξει καλή άμυνα εδώ. Η ομάδα του Sivirians, θα παίξει καλή άμυνα και ο Κούμας όμως. Πάνω κάτω η μπάλα, νέο κλέψιμο από τον Κόμστατιν τώρα. Μπάλα είναι για τους Jackals. Αρκετά δυνατές και οι δύο ομάδες, το είπαμε και νωρίτερα. Και θα είναι εύκολο να πάρει κάποιος την νίκη. Φιλιππίδης σε ζώνη. Βουλγαρής. Θέλει να δώσει ελεύθερο σούτ στον Φιλιππίδη. Με ένα back-up screen. Θα πάρει το rebound του Παπαγγέλου και θα δώσει στον Καρακόλιο. Στον Καρακόλιο. Καρακόλιος είναι από την άλλη μεριά. Κωστόπουλος ψάχνει κάποιο διάδρομο. Κώστας δύσκολη προσπάθεια. Εδώ, τι έχει δοθεί. Μπάλα είναι για τον Τζάκαλ, δεν είναι διαιτητές. Το και 40 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το Ελκυδής προσποιείται, κλείνει ο Κωστόπουλος με άμυνα. Το κλείσιμο διάδρομο θα βγει ο Μπούργας για σκριν. Να πάρει και την μπάλα, αλλά έχει τρεις παίκτες πάνω του. Το Τάς, δύσκολη προσπάθεια με το φάουλ. Θα δούμε αρκετές μονομαχίες σε ατομικό επίπεδο. Έχει και κάθε ομάδα έπειρους παίκτες που παίρνουν πολλές προσπάθειες με drive και τρίποτα. Δεν θα κρυφθεί τίποτα εύκολα. Σιώντας στις βολές είναι εύστοχο στην πρώτη. Χαρή, δεν έχει καμία σημασία. Άμα δεν πατήσει την γραμμή, μπάλα για τους Sivirians να πάρουν φάουλ. Νωρίτερα ο Σιώτας έφτιαξε σε δύο βολές. Προειδοποιήσεις για τεχνικές ποινές και στις δύο ομάδες από τους διαιτητές. Το 16-16-17 Καρανικόλας εξοχή στην πρώτη. 17-17-2-1 τα φάουλ. Salonica Arena Development κατηγορία 18-17. Μας μίλησαν ο Νίκος Καρανικόλας και ο Βασίλης Τάσκας στο pre-game. Μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις του στο σχετικό κομμάτι του social media του Βασιλτάκη. Εδώ ο Καρακόλιος που δώσαν το τρίποδο και το βάλε. Δεν επέκτησε το να αφήνεις μόνο του στα 6.75. Σε ζώνη και οι δύο ομάδες να αλληλοκαλύψεις. Ξεχνίζει με αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Δεν βλέπω να αποφεύγουμε και τις εντάσεις. Κούμαστε να περάσει το Βουλγαρί. Φαούλ. Τα φάουλ είναι 3-1, 21-20. Ψηλά κορμιά και οι δύο, ο Παπαγγέλου και ο Βουλγαρής. Μπάλα στον Κούμα, ο οποίος δεν έχει φάνει μέχρι τώρα. Φιλιππίδης θα βγει από τα screen. Θα περάσει μπάλα στον Βουλγαρή, θα ποστάρει. Τώρα στο ποιητό, ωραία, πάει μέχρι μέσα. Ένα συναντικό του. Υπάρχει φάουλ. Αλλά θα είναι να ηρεμήσουν όλοι. Αλλαγές για τους Sivirians. Αλλαγές και για τους Jackals. Όχι. Μετά θα μπει ο Κάραμαν. Βουλγάρης άστοχος στην πρώτη βολή, 21-20. Πολύ ψηλά του βαθμολογία και οι δύο ομάδες. Αλλαγή θα πάρει ανάστηση ο Γκούμας, Κάραμαν, Σιώτας, Βουλγάρης, Φιλιππίδης και Καρακόλιος πέτει για τον Τζάκαλ. Ιωάννης, Καρανικόλας, Σταθιάδης, Κωστόπουλος και κόψιου οι 5 για τους Sivirians. Σου δίνω πόντον από τον Καρανικόλα. Άστοχο, δεν ήταν κακό. Το Άννη θα πάρει το rebound. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά βλέπει πάρα πολύ ωραία το κόψιμο των συμπαικτών του και να σκοράρει η ομάδα των Sivirians. 23-21. Δευτομέρειες οι δύο ομάδες. Βουλγαρής τραβάει όλη την άμυνα πάνω του. Θα δει τον Κάραμαν ο οποίος θα προστατευτεί στα αντίπαλο, δεξιεπιθετικό, έχεις και 35. Οι διαιτητές είναι αυτοί που δίνουν την απόλυτη ισορροπία στον αγώνα με τα σφυρίγματα. Τα δύο ομάδες παίζουν αρκετά δυνατά, η αλήθεια είναι. Δωάνης θέλει να κάνει ένα high low εδώ με τον κόψη, αλλά η πάσα δεν ήταν καλή, οπότε έκλεψαν οι Jackals. Το τριοπόντο από τον Καρακόλιο αυτό. Μπουγάρης θα πάρει το rebound. Φιλιππίδης θέλει να πάρει την μπάλα. Ψηλός, αλλά θα πάρει το τρίπο το Φιλιππίδης, κάνει το 58. 23-21, μικρό προβάδισμα για τους Σιβήριας που είναι και στην επίθεση. Το Άνης κόβει ωραία κάθετα, δύσκολη προσπάθεια. Συνέχεια θα κλέψει ο Φιλιππίδης, μάχη για την μπάλα, πραγματικά. Εδώ υπάρχει φάουλ. Είναι το 5ο φάουλ του Sivirians. Είναι το φάουλ 91. Πολλές. Τσάμπα φάουλ εδώ πέρα. Δεν χρειαζόταν. Πρώτο με την τρίτη. 23-21, 5-2 τα φάουλ. Ο στόχος στη δεύτερη, 23-22. Εδώ παίρνει το φάουλο ο Δωάνης. Άλλη μια πολύ για τον Δωάνη, είναι εύκολος. 24-22, 5 και 30 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Σιώτα θέλει να παίξει πλάτη, το κλείνουν όμως. Ο Φιλιππίδης θα πάρει την μπάλα, σε ζώνη και οι δύο ομάδες κάραμα αυτών 3 πόντων. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Δωάνη. Έχει δημιουργήσει ρήγματα ο Βουλγαρής με τα ριμπάου του. Εκ το φάουλ. Πόντιος. Πόντιος. Εγώ. Ένα γεια γύρισα. Εσύ τόσες, αυτό παγίδα είναι. Εδώ πέρα δεχόμαστε τα παράπονα του Ζώη Βουλαλά. Αλλά... άμα τρέξουν αίματα πες. Ναι, θα το μάθεις, αίματα. Λοιπόν, time out για τους δύο ομάδες σε λίγο. 24-22, 5 λεπτά μπροστά οι Sivirians με 2, εδώ θα χάσουν την μπάλα. Κάραμα θέλει να τρέξει για τους Jackals. Βλέπει όμως το Φιλιππίδη, θα σώσει την μπάλα, δεν τα καλή πάσα του Κάραμαν. Καρακόλιο, σου 3 πόντων, άστοχο. Επιθετικό φάουλ και υπάρχει time out για τους Jackals. 24-22, time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, λήξη time out. Ζωή σιδηροκέφαλος. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χαβαλέ εδώ πέρα με το Ζωή Βουλαλά. Η μπάλα για τους Sivirians προηγούνται με 2, 4 και 30 για τη λήξη του ημικρόνου. Δυνατό παιχνίδι, προσεγμένες άμυνες και πολλά ατομικά δυνατά μακαρίσματα εδώ. Θα τραβήξει πολύ ωραία την άμυνα πάνω του ο Καρανικόλας, αλλά θα είναι κακή. Παίχτη με το νούμερο 4, τον Βασιλείο, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Βάλα είναι για τους Jackals με τον Βασίλη Τάσκα να δίνει μπάλα στον Φιλιππίδη. Πάντοτε με αλληλοκαλύψη άμυνα των Sivirians, αποστολή του Κορίνα Βασί. Θα πάρει το τρίποδο Σιώτας, πολύ ωραία θα τρεπίσει την άμυνα των Sivirians και με ένα τελείωμα ωραίο θα σκοράρει και θα κάνει 24-24. Είπα και νωρίτερα ότι οι δύο ομάδες είναι σχεδόν ισοδύναμες. Παίκτες με μεγάλη εμπειρία, κανονικό που πάει μέχρι μέσα, τραβάει την άμυνα, αλλά έχει προσαρμογές και άμυνα τον Jackals. Ο Άνης, δύσκολη προσπάθεια. Ο Τάσκας θέλει να τρέξει, βλέπει ωραία το Φιλιππίδη. Σου τριών πόντων θα το πάρει, θα το βάλει. 24-27 σε ρί, 5-0 τρέφνει οι Jackals. Σαλονίκα Αρένα, τουρκικά γηπεδούχοι, οι Sivirians 24, Jackals 27, ακόμα 3,5 λεπτά. Καλή άμυνα εδώ, αλλά θα χάσουν πρόσχετα την μπάλα οι Sivirians και με τον Ευσταθιάδη να κάνει ένα εύκολο σχετικά σουτ και να σκοράρει κάτι το σκορ 26-27. Δοκιμάζουν δύο αλλαγές οι Sivirians, το όνομα των οποίων προέρχεται από τη Sivir, είναι μια παρέα από τη Sivir, οπότε μην πάει το μυαλό σας στη Σιβηρία. Ωραία κίνηση εδώ για τους Sivirians, πάνε σε σέντ επίδεση, Κανανικόλας προστατεύει την μπάλα, θέλει να πασάρει στο Δωάνι, ωραία κίνηση και τελείωμα, δεν τα βιώνει την μπάλα. Έχει όμως δύο βολές, 5 φάουλ έχουν συμπληρωθεί και είναι τις δύο ομάδες. Δύο και 43 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Πρώτη πολύ εύκολη για το Ζωάννη σοβαρίζει. Βάζει μπάλα ο Σκιώτας και θα κάνει συνέχεια. Πάνω κάτω η μπάλα για τις δύο ομάδες. Εδώ δεν συνοήθηκαν καλά οι Jackals. Το Στόπλου ζητάει κάποιο screen. Θα βγει από τα screen ωραία, αλλά θα είναι άστοχος. Βάζει το Δάνι. Ακόμα 12 δεύτερα. Με αλληλοκαλύψεις και οι Jackals. Κάνει βήματα όμως ο Βασίλης Κορτάς. Δεν κράτησε το σταθερό του. Δύο παίχτες για τους Jackals. Αποστολίδης, προστοχήσεις. Πάρει ο Σιώτης ανανεώσει, 2 λεπτά ακόμη για τον Μύκονο. Κάραμα πάει μέχρι μέσα, βλέπει τον Τάσκα ακροβολισμένο. Άσπαλα, ο Κάραμα θα πάρει το rebound και θα έχει δύο βολές. Αλλαγή, αλλαγή. Όταν μπορείς να βολέψεις δεν το κάνεις. Στο σουτέρι είναι. Λοιπόν, οι πεντάδες Κωστόπουλος, Κόνστας, Βοάνης, Παπαγγέλου και το νούμερο 4 ο Βασιλείου. Άσοβος Καράμενο, Τάσης, Φιλιππίνης, Αποστολίδης, Σιώτας και Κάραμαν, οι 5 για τους Jackals. 1 και 55, 28, 27 μπροστά η Sivirians. Στη δεύτερη θα δώσει τη θέση του Κουρδάκη, 28-28. Ο Βούλγαρης και σε θέση coach, όσο δεν παίζει. Ωραίο μάτς με δυνατά μαρκαρίσματα, 28-28 Κωστόπουλος εδώ. Θα σώσει την μπάλα ο Δωάν, δύσκολη προσπάθεια, θα πάρει ο Κουρδάκης όμως. Δέχεται ένα χτύπημα, αλλά δεν νομίζω. Υπάρχει φάουλ. Έχει ένα χτύπημα δυνατά μακαρίσματα. Έχει πολλές ο Κουρδάκης. Πολλές για τους Jackals. Ο Κουρδάκης που πήρε την μπάλα. Στους 8-28 είναι και 35 Sivirians. Περνάει ο Νίκος Καρανικόλας, 1 και 20. Βολές για το Κουρδάκι. Ένα και 20 για το ημίχρονο. Εύστοχος πλωτής. Στο 30 άλλη μια βολή, εύστοχος στη δεύτερη με την βοήθεια της τυχής, συν 3 οι Jackals. Τάσκας με Καρανικόλα. Μπράβο Χρήστο, εκεί, μπράβο Χρήστο. Μπράβο Βασίλη, μπράβο. Οι Sivirians οι οποίοι σοβαρίζουν, 31-31. Ένα λεπτό ακόμα. Αναμένεται πολύ ενδιαφέρον. Όταν σπάει κάποιο διάδρομο θα κόψει ο Τάσκας. Δύσκολο το θα πάρει ο Παπακέλου. Δύο βολές. 47 και 1-10. Πολλά φάουλ. Για ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, η Jackals είναι αυτός ο διασμός. 39 δεύτερα, θα μείνει και μια γεμάτη επίθεση για τους Sivirians. Σιώδας θα προστατεύσει την μπάλα. Αποστολή τραβάει ωραία δυνάμει πάνω του, αλλά είναι απρόσιτες πάσες. Τελειώνει ο χρόνος, η Λιπίδη, σαν στοχό. Ωραίο μπλοκάουτ από τον Κωστόπουλο και έχουν όλο τον χρόνο μπροστά τους οι Sivirians. Αναβητεθούν, 31-31. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Jackals. Νικόλας στον πρώτο πόντο, να φτωχώ, πάω το Κουρδάκι. 31-31, αναμονή για ένα πολύ δυνατό δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, ξεκινάει το τρίτο δεκαλέπτο, 31-31 το πρώτο ημιχρονό. Δωάνης, Κωστόπουλος, Κόντας, Καρανικόλας και Κόψιου, οι πέντε το Sivirians, Καρακόλιος, Γκούμας, Βούλγαρης, Κουρδάκης και Πεφιτέλης, οι πέντε των Jackals. Αναμένεται πολύ δυνατό και το δεύτερο ημιχρονό. Στο τρίτο πόντο από τον Καρανικόλα, υποκαλύφθηκε, θα την μπάλα πάνω του, καιρός εδώ. Παίρνει το drive, πάει μέχρι μέσα. Δεν θα δοθεί κάποιο φάουλ. Γκουμάς, Καρακόλιο, θα πάρει το τρίποντο, το χάσε. Rebound από το Γκούμα που πατάει γερά. Πάρει δύο βολές, δυνατό παιδί. Πάρτσε καλά εδώ, πήρε το rebound και πήρε τις βολές. Βολές για τον Κουμά, άστοχη πρώτη. 9 και 33 για την τρίτη περίοδο. Ένα παιχνίδι για την development κατηγορία ανάμεσα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες. Άστοχος σχεδιάζεται να πάρει ο Δωάνης την μπαλά. Θα τη δώσει στον Κώστα, θα κατεβάσει ο Καρανικόλας. Και man to man από τους Jackals στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά με προσαρμογές. Ο Άντς πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ από τον Γκούμα. Ένα άλλο φάουλ. Κάνε αλλαγή στη Sivirians. Θα πει ο Ευσταθιάδη. Χαρή, έχεις και το μαύγερι, Γκούμας άστοχος, προστατεύει την μπάλα, ωραία ο Κόψιου. Χωρίς χώρο ακόμα, το τρίτο δεκάλεπτο Κωστόπουλος θα έχει κάποιο διάδρομο. Δώσει τον Κώστα, το γίνει ο χρόνος, 6 δεύτερα. Καρνικόλας του Κουρδάκης θέλει να τρέξει την ομάδα του. Πάει μέχρι μέσα, Γκούμας. Κακή πάσα, θα κλέψει ο Καρνικόλας. Σε ευνηδιασμό με τον Κώστα η Sivirians, οι οποίοι θα πετύχουν ένα ωραίο καλάθι. 33-31. Το κύκο Κουρδάκη, στο Κούμα, θέλει να πέρασε την μπάλα στον Βουλγαρί. Λίγο θα γυρίσει. Οι Sivirians διαμαρτύρονται για φάουλ από τον Βούλγαρ, δεν δίνουν κάποιοι διαιτητές. Θεωρούν ότι ήταν φυσιολογική η κίνησή του. 33-33. Πάω από το Κουρδάκι, πάμε στον Ευσταθιάδη. Ξεκάθαρη παράβαση. Εφτά και 55 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Νικόλα ζητάει κάποιο screen, το κλείνει ο Γκούμας. Εδώ έχει υποψία βημάτων. Άστοχη Sivirians, 33 όλα. 7 και 38 για την τρίτη περίοδο. Κουρδάκης του τριών πόντων, άστοχο. Θα πάρει ο Κώστας. Θα πάρει το πετυχέλη συνέχεια. Μια 10 δεύτερα για τους βήματα από τον Βούλγαρη. Το πάτησε λίγο. Κωστόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Ωραίο μάτς, αρκετά δυνατό. Θα κρύψει ωραία την μπάλα. θα στοχίσει όμως. Νούμερο 13 Κόψιου. Προειδοποίησε για τεχνική ποινή την επόμενη φορά στους Jackals, λένε οι διαιτητές. Έχουν την μπάλα, διαμαρτυρήθηκαν για αντιαθλητικό. Και παραφορά, αυτό πέφτει η Τσέλη. Γκουμάς. Να πάρει τα βήματα, πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Πεκτάκι ο Πεκτέλης, οπότε θεωρείται ως μη γενόμενο το σουτ. Ξεκάθαρη παράβαση. 33-33. Το Στόπλος κατεβάζει την μπάλα, καραγκόλα, θα το δώσουνε. Αλλά θα περκίσει πια ο Βουλγαρής. Γκούμα στις 45 και δεν θα πάρει. Ωραία ρολάρια εδώ πέρα, υπάρχει φάουλ. 2-2 και αυτό το δεκάλεπτο είναι το φάουλ. Για τον Καρανικόλα μπαίνει ο Νίκος Βασιλείου. Τσακάς για την μπάλα. Κούμας θα πάρει τον τρίποντο, άστοχο. Μακρινό ριμπάδιο με σταδιάζει να τρέξει ο Κωστόπουλος στους Σιβηριάνς. Κλείνουν καλά οι Τζακάς. Στο πλούσμα αντίπαλο τον Καρακολιό, πάει τα χέρια του, θα πάρει δύσκολο τρίποντο. Λυπάως όμως θα τον μεταφιάζει, τρίψε εκεί πέρα, θα κλέψει ο Γκούμας. Θέλει να κατεβάσει και την μπάλα. Θέλει να βρει κάποιος συμπαίκτης που θα δει τον Καρακόλιό. Καρακόλιος του τριών πόντων, άστοχος, πολύ άστοχος στις δύο ομάδες. Το δέχει και ένα χτυπτσέλι. Υπάρχει φάουλ κάτω. Μπάλα για τους Jackals. Παναφορά από τον Βουδάκη στον Πεκτέλη. Παίρνει ωραία το screen, Καρακόλιος, πλέον πόντο, πάλι άκος, λιβάζοντας τα Παπαγγέλου. Σε man to man η Jackals. Αρχή από τα screen, κακός του Βασιλείου. Καρακόλιος στον Κούμα. Σούτριο πόδο να το πούμε και 33-36. Ανάσα αριστερά από ώρα για τους Jackals. Πέντε λεπτά για την τρίτη περίοδο. Καλή άμυνα εδώ από τον Χουρδάκη. Ο Μάς θα πάει σε ένα coast to coast. Πολύ ωραίο καλάθι. Διέσχισε όλο το γήπεδο και δεν είχαν τρόπο οι Sivirians να το σταματήσουν. Το βάζουμε 5 πόντων πρώτη φορά για τους Jackals. Στο 3 πόντων για τον Κώστα, αστοχό. Το πάω από τον Πετσέλη. Καρακόλιος βλέπει το Κούμα, ο οποίος έχει πάρει πολλές προσπάθειες στην τρίτη περίοδο. Πετσέλη στο 3 πόντων και το δεύτερο. Time out για τους Sivirians, οι οποίοι χάνουν με 8 σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους Sivirians, το έχουν παιχτεί ένα σερί 8-0. Παπαγγέλου στους νέων πόντων. Με ταυλό το σταξέ. Τηλέμαχος Παπαγγέλου εδώ πέρα δεν το περίμεναν οι Jackals σίγουρα, αλλά 36-41. Γκούμα συνεχίζει το κρεσέντο του. 36-43. Κωστόπουλος ψάχνει κάποια πασά, δίνει στον Κόνστα. Μια δεύτερα, στο Βαγγέλου, πολύ έξω. Πήραμε και το νεράκι μας. Σε επίδεση Jackals χωρίς Μπούργαρη, ο οποίος κατεδαφίστηκε. Πολύ δυνατά μακαρίσματα ανάμεσα σε Μπούργαρη και... Ζωή, αφήνω, Λοιπόν, έχουμε τεχνικές... 31 αποβολή, από εδώ, 45 αποβολή. Αποβολή και στις δύο, σε Μπούλγαρη και Παπαγγελού. Ένταση από την αρχή υπήρχε. Αυτό πρέπει να μπει στα highlights. Τι θα έλεγες άλλο εσύ? Λοιπόν, βολές ή μάλλον όχι, μπάλα παραμείνει ως έχει. Πολύ έντονο παιχνίδι, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά υπάρχουν και μπασκετικά όρια. Εδώ έχει και την μπάλα στο πρόσωπο Κωστόπουλος. Πρέπει να μην έχει κάτι. Συνέχεια. Διακόπτουν τον αγώνα λογικά. Και καλά κάνουν οι διαιτητές. Δεν έχει κάτι ο Θωμάς Κωστόπουλος. Με θυμίζω αποβολή με τις καλυφιές για Βούλγαρη και Παπαγγέλου. 43-36 μπροστά οι Jackals. Άρα Νικόλα ψάχνει κάποια καλή επιλογή. Τελειώνει ο χρόνος, 7 δεύτερα. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Επιστρέφει ο Ζωάννης, επιστρέφει και ο Βασίλης Τάσκας. Κανικόλας εδώ θα κάνει τον έλεγχο και η μπάλα είναι ξανά για τους Sivirians. Είναι 2-43 δεύτερα. Κόβει ωραία κόρτα. Πολύ ωραίο καλάθι. Στη λήξη του χρόνου. Άστοχο, τριμπάουτ από ποιον? Το Δωάνι, ο οποίος παλεύει. Πάει μέχρι μέσα. Σκοράρει. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. 40-43. Καρανικόλος στο Ζωάννη. Λίγο ποδοσφαιρική εδώ πέρα κατάσταση. Μπούμας πολύ ωραία. Βλέπει το σερνά ο Ζωάννη. Αλλαγές για Jackals. Κωνσταντίνος θα πάρει την μπάλα, Τάσκα στο κρύο. Κοντόνα, το έσταξε. Από τη γωνία, 40-46. Ω, το κύριο Σαφουδάκη. Πάω από το Δωάνι. Έντεκα δεύτερα για τους Sivirians. 1 και 17. Θα πρέπει να περάσει μπάλα μέσα. Κίνδυνοι 5-2. Ο φαούλ. Είναι επιθετικό. Είναι επιθετικό. Βολές 40-46, 1 και 17 για τη λήξη της περίοδου. Δια της ορειβατικής μεθόδου θα βγει η δεύτερη βολή. Κωστόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα, το μαρκάριο Τασκά, υπενθυμίζω, αποβολή με τις Καλκέγια Βούλγαρη και Παπαγγέλου Καρανικόλα. Άστοχο. Rebound από το Σκιωτά. Τάσκας θα θελήσει να πάρει το τρίποντα, αλλά θα τον κλείσει ο Κωστόπουλος. Γκούμας στο Φιλιππίδη. 13 δεύτερα για τους Jackals, οι οποίοι εδώ με τον αποκλεισμό έχουν την ευκαιρία να βγουν ακόμα κουκλά, αλλά δεν ήταν εύστοχο το σύνολο των ποντών. Κωνστάς έχει κάποιο διάδρομο. Γκούμας. Θα δει τον Τάσκα, ακροβολισμένο, αυτό. 28 δεύτερα. Μεγάλη επίθεση για τους Sivirians, θα μείνει σίγουρα χρόνος για τους Jackals. Κωστόπουλος θα κάνει κάποιο διάδρομο. Υπάρχουν βολές. Θεωρούν ότι έγινε κάτω. Τότε όλος ο χρόνος είναι για τους Sivirians. 8,9. Κωστόπουλος θα κάνει κάποιο διάδρομο, θα πάρει το τρίποντο, ωραία προσποίηση. Λίγο αγκρίμη στην κασκέτα. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 40-47, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο, η μπάλα και για τους Jackals, προηγούνται, θα πιέσουν οι Sivirians. Μικρή αναμονή να δώσει το OK η γραμματεία. Παιχνίδι με αρκετές καθυστερήσεις. Ξεκινάμε. Λοιπόν, Τάσκας με την μπάλα. Πάρε το σκρίνα το Σιώτα, θα δώσει το τρίποντο στο Φιλιππίδη. Θα είναι τυχεροί οι Sivirians. Θέλουν να φύγουν και στον εφηδιασμό. Καλά για τους Sivirians με το σπανιό που λένε από τον Κόψιο. Και 30 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Πρώτα δύσκολη προσπάθεια και τελείωμα με το δεξί. Εδώ κάνουν λάθος οι Sivirians. Και 21. Φιλιππίδης με την μπαλά, ψάχνει κάποιο διάδρομο, δεν βιάζεται. Είναι στο Σιώτα, Καραμανόλης, πάει μέχρι μέσα. Το Βουβάδι Σιώτας κονταχτεί παρότα, πάρουν το rebound. Σιβήριανς, αλλά θα χάσει την μπάλα. Μια 14 για τους Jackals. Γκούμας θα πάρει το drive. Ωραία, τελειώμα και καλά του. Θα πατήσει γερά ο Γκούμς, δύσκολα τον κόβεις. Στο είναι 9 οι Jackals. Έχει πολύ δρόμο. Ακόμα το μάτς θα δωάνεις στον Κωστόπουλο. Στο μάτι του Μάννα αλληλοκαλύψει οι Jackals, ο Ζώνη. Η Sivirians, εδώ το Άννη θα χάσει την μπάλα. Θα τη μείνει όμως την κατοχή της Sivirians, του τρίου πόντο. Άστοχο. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ από τους Jackals. Νέα 14 για τους Sivirians, οι οποίοι θα πρέπει να μειώσουν τη διαφορά, θέλουν να έχουν ελπίδες νίκης. Το πλούς με Καραμανόλη, βράβει κάποιο διάδρομο, γίνεται, υπάρχει φάουλ από τον Τασκά, δεύτερο. Πολλά φάουλ από την αρχή του αγώνα. Καλία με εδώ το Κούμα. Υπάρχει φάουλ συνέχεια. Μπράβο, Άλεξ, επαναφορά ο Κάραμαν, 8-21 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Στο συν 9 οι Jackals, Σαλονίκα Αρίνα, κατηγορία Development, Φιλιππίδη, το Σιώτα. Θα είναι κάποιο διάδρομο, passing go από τον Φιλιππίδη Κούμας, από τα 5 μέτρα θα το κίνει, rebound από τον Τάσκα. 10 δευτερά. Τα ΕΣΚΟΥ θα πάει στο τρίποντο. Δύο φορές ολικορία από τους Sivirians, έχασαν δύο πραγματικά του rebound. Φιλιππίδης, κλείνεται, κακή πάσα, συνέχεια υπάρχει πτώση από τον Κωστόπουλο και φάουλ από τον Καραμανόλη επί τούτου για να ανακόψει την πορεία της επίθεσης των αντιπαλών. Και 32 για την λήξη της αναμέτρησης. Πολύ σκληρό μάτς, πολύ ενδιαφέρον μάτς. Δύο από τις καλύτερες ομάδες του development παλεύουν για την νίκη. Υπάρχει κούραση φυσικά, πολύ συγκεκριμένη ένταση παιχνίδι. Μεγάλης έντασης. Κουμάτς, αγκή του Καραμανολή. Ακόμα 7 και 12 θα πάρει το τρίποντο. Ήταν κακό αλλά είναι άστοχο. Καρανικόλας θα έχει την μπαλά σε λίγο, αμή. Τώρα το νούμερο 9, προσπαθεί ο Στατιάδης. Δύο βολές. Επέμεινε ο παίκτης των... Επέμεινε ο παίκτης των Sivirians και δικαιώθηκε. Η διαφορά παραμένει όμως 9 πόντους, ετοιμάζει το Αποστολίδη. Έστοχο στην πρώτη βολή. Έστοχο, όχι, άστοχο στη δεύτερη. Θα πάρει ο Κούμας στο rebound, θα κατεβάσει και την μπαλά. Καραμανόλης θα πάρει το τρίποντο. Εύκολα από τον Κώστα. Sivirians κάνουν πολλές ευκαιρίες να μειώσουν. Έχει δρόμο ακόμα στο παιχνίδι. 8 πόντς τη διαφορά. 6 τώρα τα λεπτά της αναμέτρησης της Φιλιππίνης. Θα του δώσει το τρίποντο, θα το χύσει. Rebound το Τάσκα, φάουλ κάτω. Λένε οι διαιτητές. Τέσσερα φάουλ για τους Jackals, 2 για τους Sivirians. Η μπάλα είναι επαναφορά από την baseline. 14 δεύτερα για τους Jackals. Ψάχνουν κάποιο play για να βγει κάποιος παίκτης ελεύθερος. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο Τάσκα από τον Αποστολίδη. Δύσκολη προσπάθεια, δεν υπάρχει κάτι. Κοάνι, καθαρό κόψιμο με την κοπέρα. Υπάρχει σωματικό φάουλ για τους διαιτητές. Οπότε υπάρχει εκτέλεση 2 βολών. Επιστρέφει ο Καρακόλιος. Το Άνης θα έχει 2 βολές. Μειώνουν διαφορά η Σιβήρια. Τάσκα θα κατεβάσει την μπάλα, θα βγούμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό. 5 λεπτό με συγχωρεί του αγώνα. Τελευταίο λεπτό του πρώτου 5 λεπτού της τέτοιας περιόδου διανύουμε. Για να δώσω τα λεπτά. Μπάλα ο Σκέτας από Βολιοφού. Το καλή άμυνα για τους Sivirians, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μειώσουν το Άνης. Κωστόπουλος τώρα σε μια άτυπη ζώνη και οι Jackals του δύο πόντων από το elbow, από τον κόπτσιου, όμως δεν ευστόχησε. Χάνουν ευκαιρίες οι Sivirians να μειώσουν. Καρακόλιος σε ζώνη πάντα οι Sivirians. Λίγο ποδόσφαιρο έπαιξε το Κωστόπουλος. 9-14 για τους Jackals. Τάσκας, Αποστολίδης, Φιλιππίδης, Καρακόλιος και Σιώτας. Κωστόπουλος, Κώστας, Καρανικόλας, Κόπτσου και Ζωάννης, 5 για τους Sivirians. Υπάρχει και η κούραση πλέον. Τεχνίδι που άρχισε να ξεκινήσει με αρκετές διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ένα πολύ απαιτητικό και δυνατό μάτς. Κόντρα σε δύο, αν θέλετε, η προσωπική μου άποψη, όπως βλέπω, ισοδύναμες ομάδες, άσχετα με το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ωραίο keep and go εδώ πέρα, αλλά θα κοπεί ψηλά από το Σιώτα. Ο Κόψιου ήταν ωραίο το high low που κάναν νωρίτερα. Δύο παίκτες των Sivirians, παρ' όλα αυτά, καλά την μπάλα και αυτό κοστίζει. Ωραία προπήξη εδώ από τον Καρακόλιο, είναι όμως άστοχος. Συνέχεια, πάτσε γραμμή ο Καρανικόλας. Παρά την τιτάνια προσπάθειά του να προστατεύσει την μπάλα. Δεύτερα για τους Jackals, προηγούνται με 7 και έχουν και την μπάλα. Τάσκας. Μεγάλο καλά εδώ. 47-51. Λοιπόν, πολύ φίλοι και γνωστοί. Το μπασκετάκι. Αποστολίδης. Εδώ ο Αποστολίδης πήρε καλή θέση. Έκανε το και ευτόχησε αλλαγές για τους Jackals. Ουσιαστικά θα ισοφαρίσει το τρίποντο του Καρανικόλα αν μπει και η βολή 4 πόντι νωρίτερα, 6 τώρα, 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Τα πάντα θα κρυφθούν το επόμενο τετράλεπτο. Σαλονίκα Arena Development, Sivirians κόντρα σε Jackals, 47-54. Καρανικόλας με την μπάλα, μεγάλο παιχνίδι, πάει μέχρι μέσα. Κάτι κάνει το χατήρι μπάλα, θα πάρει όμως το φάουλ. Έβαλε ανάποδα το χέρι του και δεν άφησε περιθώριο στον αντίπαλό του να τον κόψει χωρίς παράβαση. Δύο βολές για τον Νίκο Καρανικόλα, 5 φάουλ για τον Jackals, 3 για τους Sivirians. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. Σε απόσταση βολής πάντα οι Sivirians. Κουρδάκης. Θα κατεβάσει την μπάλα. Θα μαρκάρει ο Κωστόπουλος. Το man-to-man θα αποδικήσαν και οι Sivirians. Εδώ πέρα πολύ ωραία συνεργασία. Από το Λίδι Τάσκα έκοψε κάθετα ο Τάσκα και ευτόχισε. 49-56. Ωραίο μπάσκετ από τις δύο ομάδες. Εδώ παίρνει την μπάλα ο Κωστόπουλος, ο Δωάνης. Συνεχόμενες πάσες, μπάλα στο κόμπτα. Θέλει να παίξει πλάτη, δίνει στον Καρανικόλα, προβολισμένος. Άστοχο τρίποντο και για τους Jackals. Υπάρχει και κούραση σιγά σιγά βέβαια. Κουρδάκης κατεβάζει την μπάλα, 3 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του αγώνα. Δώσει τον Αποστολίδη, θα ξαναπάρει την μπάλα, ξανά. Ναι, επιτρέπει να πάρει την μπάλα μέσα στο γραφιστό όταν πασάρει. Βίντεο πόντων, 52-56, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πολύ δυνατές και οι δύο ομάδες. Θα έχουν κάποιο τρόπο να εκφαλίσουν την νίκη τους 4 Jackals. Ήρθαν και νωρίτερα, Αποστολίδης. Στο δεύτερα, διαγώνια πάσα, θα ξαναπάρει όμως την μπάλα και θα ευστοχίσει. Αποστολίδης δίνει λύσεις. Έμπειρος παίκτης, παιδιτεία στα συγκεκριμένα θέματα. Και πλέον 10 και 20, το συν 6 Jackals, Sivirians όμως θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές για τον Γόνστα, ο οποίος εδώ στάξει τυχερός. Άσχος την πρώτη βολή. Εύστοχος την δεύτερη, 53-58. 2 λεπτά ακόμα, μικρό προβάδισμα για τους Jackals που έχουν και την μπάλα. Να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το πολύ ωραίο μάτι. Περνάει μπάλα στον Αποστολίδη. Τάσκα, σούτρινο πόντον, άτομο, έρμπολ, κακό. Υπάρχει και ένα τάιμα το οποίο ζητούν οι Sivirians και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ακόμα... Δύο λεπτά. Εδώ την κάνω τώρα. Κύριε Πουλαλά, μπορείτε να μην ενοχλείτε λίγο τη μετάδοση, σας παρακαλώ, ευχαριστώ. Εδώ με αυτοθεσία κρατούν την μπάλα η Sivirians. Πατάει την εξωτερική γραμμή ο Κόνστας. Καλή άμυνα εδώ από τους Jackals, οι οποίοι έχουν το συν 5, έχουν και την μπάλα. Έχει χρόνο μεν, αλλά προβάδισμα καταγράφεται αριθμητικά για τους Jackals που θα πάνε και σε μεγάλη επίθεση. Παρ' όλα αυτά οι Sivirians θα παλέψουνε. Γκούμας με την μπάλα, θα πάρει κάποιος κρίνει από τον αποστολή, θα ξαναπάρει αυτή την μπάλα. Κακός σου. Υπάρχουν βήματα εδώ. Ξεκάθαρα, δεν έκανε τρίπλα. Ο παίκτης και 23 για τους δύο αντιπάλους για να κάνουν τι να κάνουνε. Πάνε σε μεγάλη επίθεση οι Jackals. Θα προστατεύσουν εδώ την μπάλα. Τάσκας, δύσκολη προσπάθεια. Θα χάσει την μπάλα. Δύο λάθος επιθέσεις για τους Jackals. Δίνουν ευκαιρία. Καρανικόλας, όχι. Πήγε να βάλει ένα μεγάλο καλάθι εδώ. Δεν του έκανε το χατήρι παλά. Ο Μπάς κάνει φάουλ. Βάζει το χέρι του έτσι και δίνεις φάουλ. Αυτό είμαστε πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα, δεν τον έφτασε. Δύο βολές για τον Γκουμά. Όχι, είχαν να δώσουν ακόμα οι Sivirians. Οπότε την μπάλα απ' έξω. Κουρδάκης πάει σε μεγάλη επίθεση των Jackals, έχουν και το συν 5 επέτους. Έχουν μια καλή άμυνα οι Sivirians, σου δίνουν πόντο από το Εξέλη. Κακό, θα πάρει ο Κωστόπουλος. Κατά Νικόλας θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα, Δωάνης. Καλή άμυνα από τους Jackals, αλλά και το είναι ξανά για τους Sivirians που θέλουν σίγουρα ένα γρήγορο καλάθι. Υπάρχει φάου, δύο βολές. Το σκέφτηκε έξυπνα εδώ ο Κόψιου και πήγε μέχρι μέσα. Ένα μικρό μπάσκετο, μπορεί να μην ευθόχησε, αλλά θα έχει δύο βολές. Αν μπουν, έχουν ελπίδες οι Sivirians, αν δεν μπουν, δύσκολα τα πράγματα. Στο χρόνο που απομένει, αλλά στο μπάσκετ έχουμε δει να γίνονται τα όσα μύδια, οπότε 32 δεύτερα είναι μια ολόκληρη ζωή. Άστοχη πρώτη βολή για τους Sivirians, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν και με 9. Έστοχη η δεύτερη, δεν ξέρω αν θα πάνε στα φάουλ οι Sivirians. Υπάρχει χρόνος, εδώ όμως θα κάνουν λάθος προσωρινά, όχι. Ο Δωάνης θα κλέψει, θα κάνουν λάθος και οι Sivirians ναι, και Jackals εδώ. Σαν μια ευκαιρία, έτρεξε και ο χρόνος, έχουν το 4. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Sivirians, θα πάρουν μπάλα ποιος, ο Πεμπτιτέλης, υπάρχει φάουλ και πολλές. Δύο για τη λήξη του αγώνα. Οι Sivirians έχασαν την ευκαιρία να φτάσουν πιο κοντά. Τώρα θέλουν ένα θαύμα ουσιαστικά. Αν και έχει χρόνο το παιχνίδι. Πεφτιτσέλης, πρώτη ελεύθερη βολή. Ευτυχώς. 54-59. Σύγχρονος ο Γιάννης Πεφτιτσέλης. Άστοχος στη δεύτερη, rebound από τον Δωάνη, ο οποίος θέλει να τρέξει και να κάνει το μαγικό εδώ, αλλά ο Τάσκης τύψει η μπάλα στα πόδια του. Καρανικόλας, παίρνει την μπάλα, Κωστόπουλος ψάχνει κάποιο σουτ, Καρανικόλας πήρε πόντον, άστοχος. Rebound από τον Τάσκα, 5 δεύτερα. Δεν είχαν να κάνουν κάτι άλλο εδώ οι Sivirians, πέμπτο. 54-59, πήραν τα σουτ που έπρεπε αλλά δεν μπήκανε. Εδώ. Κατάλαβες, Πολλές από τον Τάσκα. Άστοχος. Πολύ δυνατό μάτσα, αλλά οι Jackals είχαν τη διαφορά και αυτό θα τους φέρει τη νίκη. Τάσκα, άστοχος. Μάκια το ρίπο. Δεν θα μετρήσει το σουτ ούτως ή άλλως. Λήξη ανάμεσα στους Sivirians και τους Jackals. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.